στίχοι του τραγουδιού που λένε «Δεν θα καταφέρουν να μας λυγίσουν» απέναντι στις ειδικές δυνάμεις θεωρούνται ως ωρεοποίηση της τρομοκρατίας. Στη Γερμανία το 19 και έπειτα, μουσικοί συγγραφείς, εικαστικοί, ακαδημαϊκοί έχουν διωχτεί με βάση τον τρομονόμο, γιατί μέσα από το έργο τους κάνουν κριτική ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Ο τρομονόμος υιοθετήθηκε στη χώρα μας και μέσα στο νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και δίνει ποινές φυλάξης από 3 έως 5 χρόνια για τη δημόσια απειλή μέσω διαδικτύου. Την ίδια στιγμή ο τρομονόμος αναφέρει γενικόλογα αδικήματα γενικής διακινδύνευσης κατά της κοινής ειρήνης και άλλα. Αποδεικνύεται πως το γενικότερο κυβερνητικό έργο έντασης και αυταρχισμού και καταστολής αφορά όλους, το ίδιο το λαϊκό κίνημα, τους φοιτητές, τους σκηνοθέτες, το καλλιτεχνικό έργο, τους ίδιους τους δημιουργούς. Με βάση το νομοσχέδιο, το υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο όχι απλά θα λογοκρίνεται, θα κατεβαίνει, αλλά ο δημιουργός του και ο χρήστης θα διώγεται ποινικά. Το ίδιο θα ισχύει και για την τηλεόραση και για τις πλατφόρμες διαμοιρασμού. Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο άρθρο 8 του νομοσχεδίου Λιβανίου, πρώην Πέτσα.